Σήμερα που εορτάζουμε τη μεγάλη την μνήμη του Μεγάλου Αγίου μας, του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου, του Καθαιρέτου των Αιρέσεων και μάλιστα της Παπικής Αιρέσεως και του Φιλιόκβε, θέλω να συγχαρώ ταπεινά όλους αυτούς οι οποίοι αντιστέκονται σε όλη αυτή τη δαιμονική κατάσταση και απάτη που έχει έρθει στην πατρίδα μας αλλά και παγκοσμίως, όλους αυτούς τους γιατρούς οι οποίοι αρνούνται να συμμετάσχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία με τον εμβολιασμό, έχω υπόψη μου κάποιους, και στους νοσηλευτές επίσης που αντιστέκονται και δεν θέλουν να συμμετάσχουν καθόλου σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται δυστυχώς από το κράτος για να εμβολιαστούν οι Έλληνες με ένα εμβόλιο το οποίο έχει φτιαχτεί με το αίμα αθώων ανθρώπων που έχουν σφαγιαστεί εκτρωμένων ευρείων δηλαδή, όπως είναι γνωστό πλέον σε όλους, και έχουν είτε στο στάδιο της πειραματικής και του ελέγχου, είτε στο στάδιο του πειραματικού και του ελέγχου, είτε στο στάδιο της παραγωγής, έχουν χρησιμοποιηθεί κύτταρα από αυτά τα εκτρωμένα έμβρια, τους ανθρώπους δηλαδή αυτούς που θυσιάστηκαν, σφαγιάστηκαν πιο σωστά, για οποιοδήποτε λόγο, και αφετέρου είναι ένα εμβόλιο το οποίο δεν γνωρίζουμε τι παρενέργειες θα έχει μετά από λίγο χρόνο ή από πολύ χρόνο στους ανθρώπους που το κάνουν. Και ακόμα να συγχαρώ και έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου που παραιτήθηκε, γιατί ακριβώς καταπατείται σήμερα το Σύνταγμα και μάλιστα με φοβερό τρόπο από το κράτος, από την κυβέρνηση, και διαμαρτυρόμενος ο καθηγητής αυτός από το Πανεπιστήμιο της Θράκης, στην νομική σχολή, παραιτήθηκε και ταπεινά το συγχαίρομαι. Και όλοι αυτοί, και οι νοσηλευτές και οι γιατροί και ο καθηγητής, δείχνουν το δρόμο της αντίστασης σε όλο αυτό το δαιμονικό σύστημα που έχει απλωθεί στην πατρίδα μας. Και βέβαια η μεγαλύτερη αντίσταση από όλες, για να μπορέσουμε να κάνουμε και αυτά τα οποία κάνουν αυτοί οι αξιέπαινοι άνθρωποι, η μεγαλύτερη αντίσταση είναι η μετάνοια που χρειάζεται να έχουμε όλοι μας, έτσι ώστε να ελκύουμε το έλεος και τη χάρη του Θεού και να βγούμε από όλη αυτή τη δυσκολία και τη δαιμονική απάτη, και οπωσδήποτε ο Θεός δεν θα μας αφήσει, γρήγορα θα φύγει όλο αυτό και θα έχουμε πάλι την χαρά, όχι που είχαμε προηγουμένως τη χαρά μιας επίγειας ευμάρειας, αλλά νομίζω θα έχουμε πλέον τη χαρά, την αληθινή χαρά του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, εφόσον θα έχουμε μετανοήσει αληθινά, γι' αυτό ο Θεός παραχώρησε όλο αυτό, και θα βρεθούμε έτσι ως υγιή μέλη μέσα στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία, να λατρεύουμε και να υμνούμε το Θεό. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, Αγία Τρία Ζεφλάξη πάντα σημασία.